Η Βρετανία αναμένεται να μπει σύντομα σε διαδικασία πίεσης της Ουκρανίας προκειμένου να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία. Είναι κάτι που αναφέρεται το τελευταίο διάστημα σε διάφορα δημοσιεύματα τα οποία επικαλούνται διπλωματικές πηγές. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Δύση δεν βλέπει να υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γίνει αναφορικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σημειώνεται ότι πρόσφατα άρθρο της Washington Post ανέφερε ότι η Ουκρανία αγνόησε μια στρατηγική αντεπίθεσης που επινοήθηκε από Αμερικανούς και Βρετανούς αξιωματικούς και συνιστούσε μια εστιασμένη επίθεση σε έναν μόνο τομέα της πρώτης γραμμής. Αντίθετα, η Ουκρανία επέλεξε να καθυστερήσει την επιχείρηση μέχρι τον Ιούνιο και να απλώσει τις δυνάμεις της σε πολλούς άξονες, κάτι που έχει ενοχλήσει τη Δύση. Τίποτα δεν πήγε όπως είχε προγραμματιστεί, ανέφερε η Post, προσθέτοντας ότι η επιμονή της Ουκρανίας να ακολουθεί τις δικές της τακτικές και άλλο χρονοδιάγραμμα προκάλεσε τριβές και δεύτερες εικασίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου. Τον περασμένο μήνα επίσης η γερμανική ταμπλόιντ Bild ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία μειώνουν τις παραδόσεις όπλων τους στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να οθήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι σε συνομιλίες με τη Ρωσία χωρίς να τον ρωτήσουν.